Χαίρετε! Γεια σας! Καλημέρα! Να πιούμε μαζί καφέ! 3 Δεκεμβρίου 2020 σήμερα, το πρώτο vlog της μέρας που βγαίνει στις 11, το οποίο είναι ένα θετικό update του vlog που κάναμε τις προηγούμενες μέρες που είχε τίτλο «Θέματα με πεθερά». Ε, η φίλη που έχει στείλει το email πριν ένα χρόνο είδε το vlog και απάντησε τα ακόλουθα. Καλημέρα σας κυρία Θέκλε. Καλημέρα. Παρακολουθώντα το βίντεο, σα αισθάνθηκα πρώτη φορά λύτρωση. Ένιωθα τόσο καιρό αφιβολίε ότι ίσω ήμουν υπερβολική που σκεφτόμουν έτσι και η μου με τον τρόπο τη αλλά και ο άνδρα μου μην παίρνοντα θέση, με έκανα να αισθάνομαι ότι είμαι και αγενή που προσπαθώ να αεροθετήσω τη δική μου οικογένεια. Για την ιστορία, επειδή σα έστειλα την επιστολή πέρσι λίγο πριν τα Χριστούγεννα, Πέρσι στι γιορτέ, λοιπόν, η πεθερά μου, χωρί να έχει καν καταλάβει τι πρόβλημα έχει δημιουργήσει, μα κάλεσε να κάνουμε γιορτέ μαζί. Εγώ εκεί είπα στον άνδρα μου, επιτέλου, πρώτη φορά όχι, χωρίς να μπω σε συζήτηση. Ότι δεν αισθανόμουν άνετα μετά από ότι έχει γίνει, να υποκρίνομαι πω όλα είναι καλά, Δηλαδή το είπε όχι χωρί να συζητά το όχι, συζήτησε μαζί του, αλλά δεν συζητούσε την απόφαση σου να μην πα. Ότι δεν αισθανόμουν να μετά από ό,τι έχει γίνει να υποκρίνομαι πω όλα είναι καλά και να κάνω και γιορτέ μαζί τη. Πω είναι καλύτερο ο καθένα να είναι στο σπίτι του και πω εκείνο μπορεί να πηγαίνει με το παιδί να επισκέπτεται του γονεί το τα θέλει, αλλά εγώ θέλω το χώρο μου. Περάσαμε λοιπόν μέχρι που ανακοινώθηκε το πρώτο lockdown την καλύτερη μα φάση με τον άνδρα μου. Θα πιούμε στην γεια σα η και πίνουμε καφέ, αλλά τα βράδια θα πίνουμε κανένα τσίπουρο. Μπράβο σα. Μπράβο σα. You reclaimed yourselves. Έχετε ζητήσει πίσω να πάρετε τον εαυτό σα, τη σχέση σα και το ζευγάρι σα. Ήμασταν πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό οι δυο μα και, μόνο σε αυτή τη σχέ... οι δυο μας και μόνο σε αυτή τη σχέση και οτιδήποτε αφορούσε κάτι άλλο πέρα από εμά του δυο, δεν χωρούσε μέσα στο σπίτι μα. Τι ωραίο πράγμα αυτό για ένα ζευγάρι. Τι τέλειο πράγμα αυτό για ένα ζευγάρι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. μπράβο. Άρα ζητάει η πεθερά να πάει να κάνουν γιορτέ μαζί, σαν να και δεν συνέβη και τίποτα. Σηκώνει η ανάστημα κοπέλα για πρώτη φορά και λέει όχι στον άνδρα τη, ασυζητητή. Δηλαδή δεν αλλάζω το όχι. Δεν θα πάω να κάνω γιορτέ με την πεθερά. Συζητάει με τον άνδρα τη, λέει ότι δεν μπορεί να υποκρίνεται και δεν αισθάνεται άνετα μετά από όλα αυτά και περνάνε την καλύτερη περίοδο με τον άντρα τη. Να τα ακούτε κι εσεί οι ανδράδε αυτά τα πράγματα, κι εσεί οι άνδρες να τα ακούτε, που έχετε, Όσοι έχετε επεμβατικέ μητέρε. Ότι άμα ξεκαθαρίσετε την κατάσταση θα έχετε και καλύτερη σχέση με τη γυναίκα σα. Οφείλω να σημειώσω πω ο πεθερός μου είναι ένα διακριτικό και γεμάτο καλοσύνη άνθρωπο. Μερικέ φορέ στενοχωριέμαι γιατί σκέφτομαι πω αν δεν ήταν η πεθερά μου στη μέση θα είχα ουσιαστικότερη επαφή μαζί του. Και εγώ και τα παιδιά. Εκείνο λοιπόν, στι... λοιπόν κατάλαβε ότι κάτι συμβαίνει από τη στιγμή που εγώ έθεσα τα όρια και είπα: Τέλο, ο καθένα σπίτι του. Ζήτησε να μιλήσει με τον πατέρα μου, ο οποίο του τα είπε όλα, γιατί είχαμε πει ότι έκανε και ανακατοσχέση πεθερά με τα συμπεθέρια. Και ο πεθερό μου έμεινε με ανοιχτό το στόμα. Πρέπει να τη μάζεψε μετά από αυτό, γιατί κάτι παραπάνω από τρει μήνε εκείνη δεν ξαναπήρε τηλέφωνο. Πλητώσατε. Έπαιρνε μόνο ο πεθερό μου κάθε δύο μέρε να δει τι κάνουμε και παρεμπιπτόντω μιλούσε και η με τον άνδρα μου. Έμενα, εμένα, ηρέμησε το κεφάλι μου. Πρώτη φορά σχεδιάζαμε να κάνουμε πράγματα ω οικογένεια, χωρί να λαμβάνουμε υπόψη το τι μπορεί να θέλει κάποιο άλλο. Για όνομα του Θεού, δικιά σα είναι η οικογένεια, όχι στου προγραμματισμού μα τι μπορεί να θέλει η μάνα μα, τι μπορεί να θέλει η πεθερά μα. Με το lockdown επισφραγίστηκε αυτή η ηρεμία αφού πλέον δεν μπορούσαμε ούτω ή άλλως να έχουμε επαφή μαζί τους. Ήρθαμε κοντά σαν οικογένεια, δεθήκαμε. Το καλοκαίρι που μας πέρασε συνέβη και κάτι οικογενειακό και πήγαμε με τον άνδρα μου σε εκείνη την εκδήλωση. Τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα στο έπακρον λόγω της πανδημίας. Η πεθερά μου μετά από αυτό θεώρησε πως όλα είναι όπως πριν και άρχισε τα πότε θα έρθείτε σπίτι μου και το πότε θα πάρω τα παιδιά στο σπίτι μου. Αυτή τη φορά όμως δεν θα κάτσω στη γωνιά μου να κλαίω τη μοίρα μου. Από τη στιγμή που ο άνδρα μου φοβάται μην και πληγώσει τη μητέρα του, θα βάλω εγώ ξανά τα όρια αν χρειαστεί. Ο καθένα στο σπίτι του με την οικογένεια του. Δεν θα επιτρέψω σε κανένα να γεμίζει το σώμα και τη ψυχή μου με αρνητικά συναισθήματα. Τι ωραία έκφραση αυτή. Δεν θα επιτρέψω σε κανένα να γεμίζει το σώμα και τη ψυχή μου με αρνητικά συναισθήματα. Σας ευχαριστώ ειλικρινά που ελαφρύνετε τη συνείδησή μου. Παρατηρώντας όλα όσα έχει κάνει η πεθερά μου, επιλέγω να δω τη θετική πλευρά. Μπράβο! Ότι με όθησε σύντομα να ξεκινήσω και ψυχοθεραπεία, ώστε να σταθώ αντάξιος και δυνατός γονέας για τα παιδιά μου. Να μην τους δημιουργώ, αλλά να τους στέκομαι στα προβλήματα. Να μην τους δημιουργώ προβλήματα, αλλά το αν έχουν προβλήματα, να στέκομαι. Να μην τα τραβάω πίσω στη ζωή αλλά να τα γεμίσω με όλα εκείνα τα εφόδια που θα χρειαστούν ώστε να ζήσουν ευτυχισμένα μακριά μας όταν έρθει η ώρα. Χωρίς τύψεις και ενοχές, μόνο με όνειρα και ελπίδες. Αγάπη μου. Εύχομαι να συνεχίσετε να προσφέρετε στην κοινωνία και τους ανθρώπους, μακάρι να τελειώσει και όλο αυτό και να καταφέρω να σας συναντήσω και από κοντά. Σας ευχαριστώ και πάλι με χτίμηση στο επανειδή. Τι ωραίο update! Τι καταπληκτικό update! Η πεθερά μπήκε στη γωνία της, οριοθετήθηκε. Ενημερώθηκε ο σύζυγος της Πεθεράς, ο οποίος από ό,τι φαίνεται δεν τη φοβάται. Μ? Γιατί μερικές φορές φοβόμαστε να μιλήσουμε. Λέμε τώρα, μα μπορεί ο άνδρας της να τη φοβάται, μπορεί να έχουν τη δική τους συνεννόηση. Όχι, δεν τη φοβόταν, απλώς δεν ήξερε ο άνθρωπος. Πρέπει να ανοίγουμε το στόμα μας να μιλάμε. Τώρα, τι είχε γίνει στη δικιά σας την περίπτωση. Η γονή σου ήταν ενοχλημένη από την Πεθερά σου γιατί πήρε τηλέφωνο και βάλε λόγια σου έλεγαν εσένα δεν θα ξαναμιλήσουμε με την πεθερά σου γιατί μας έχει κάνει προβλήματα. Δεν έκαναν μαζί της μια ανοιχτή σύγκρουση, μια ανοιχτή συζήτηση. Δεν έκαναν μαζί τη. Ε, εσύ είχε τα παράπονα σου, μεν, τα έλεγε στον άντρα σου, αλλά ήσουν ευγενή, ευγενή, ευγενή. Και πού οδηγηθήκατε από την πολυευγένεια, λέει. Υπάρχει μια κυπριακή παρεμία που λέει αντράπου που τον έναν, αντράπου που τον άλλον, κοπελούμε τον άντρα μας, ένε κάμαμε. Που σημαίνει ντράπου από τον έναν, αντράπου από τον άλλον, κάναμε παιδί με τον άντρα μα. Είναι παρεμία αυτή, δεν είναι κυριολεκτική. Δηλαδή όταν ντρεπόμαστε και όταν ε, δεν τολμούμε να διεκδικήσουμε τα δίκαια μα, στο τέλο μα απαυτώνουν. Και εάν δεν μιλήσει και αν δεν ανοιχτεί και αν δεν ξεκαθαρίσει πράγματα, δεν μπορεί να ξέρει πόσο καλά μπορεί να είσαι όπω ήσουν εσύ με τον άνδρα σου. Φυσικά σα βοήθησε και η πανδημία. Είμαι σίγουρη ότι η πανδημία έχει βοηθήσει και σε άλλα παρόμοια περιστατικά. Αναγκαστικά να μην ερχόμαστε σε επαφή με κάποιου τοξικού ανθρώπου. Φυσικά για να πούμε και την αρνητική πλευρά τη πανδημία. Κάποιοι οποίοι ζουν στο ίδιο σπίτι με τοξικού ανθρώπου, λόγω τη πανδημία αναγκάστηκαν να του φάνε περισσότερο στη μούρη. Και σίγουρα είναι και πολύ ανησυχητικό φαινόμενο αυτό για τις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει βία. Όμως, όμως, αν σκεφτόμαστε πάντα με τον τρόπο που μας έκανε η πανδημία να σκεφτούμε ότι πρέπει να προστατεύσω την υγεία μου, να μην έρθω σε επαφή με ανθρώπους που μπορεί να, τους, να με κολλήσουν κάτι, να τους κολλήσω κάτι. Αν σκεφτόμαστε έτσι και για την τοξικότητα, πρέπει να προστατεύσω την ψυχική μου υγεία, δεν πρέπει να βρεθώ με τα πεθερικά μου, με την πεθερά μου, δεν πρέπει να την αφήνω να αλώνει τη ζωή μου, Τότε θα προστατευτούμε. Όσον αφορά στον άντρα σου, ε, σκέφτεται να μην τη στενοχωρήσει, αλλά για να είμαστε και δίκαιοι μαζί του, ε, δεν, δεν έχει αντιδράσει όπως αντιδράνε κάποιοι μαμόθρευτοι, που όταν η γυναίκα τους βάλει τέτοια όρια, φτάνουν στο σημείο να χαλάνε τη σχέση τους με τη γυναίκα τους. Εντάξει, he could do better θα μπορούσε να είναι πιο δυναμικός και διεκδικητικός, έχει πολύ καλό παράδειγμα τον πατέρα του, αλλά ε, είναι σε πολύ καλύτερη περίπτωση από άλλους που ξέρω, οι οποίοι αν η γυναίκα τους έκανε αυτό το πράγμα θα τις έκαναν ε, ψυχολογικό πόλεμο της γυναίκας τους, ενώ αυτός έβαλε σε εσύ τα όρια, πέρασε ωραία μαζί σου. Που σημαίνει ότι κατά βάθο και αυτό θέλει να τι βάλει όρια, ίσω δεν ξέρει τον τρόπο. Και τώρα το τον έχει διδάξει. Καλημέρα με ένα αισιόδοξο μήνυμα. Θα έχει τρία vlog σήμερα, γιατί είναι και η Παγκόσμια Μέρα για του ανθρώπου με αναπηρία. Σήμερα για τα πρόσωπα με αναπηρία. Και θέλω να κάνω ένα ειδικό αφιέρωμα σε λίγο. Φιλιά! Mm.